ολοκλήρη μια. Για να μην πατάει κανείς εδώ, γύρευε που ήρθαμε. Και εσύ πια μαζέψουμε όλα αυτά τα μπουκαλάκια σαν την πιμπιμπό μου ήρθε. Δεν μας βλέπει και κανένας. Και τι ήθελες, να αφήσω τους δείχτες προστασίας μου στο σπίτι. Άσπα, την επόμενη φορά που έχεις τόσο καλή ιδέα. Γελί! Να σου πω, μωρέ, αυτό είσαι με το αφανέ, μ' αρέσει λίγο. Αμάν, πια ρε, άστα, σένα όλοι σ' αρέσουν. Έλα, παιδάκι μου. Και όλα με το καλό από αύριο. Καλή σταδιοδρομία. Μεγάλος και τρανός να γίνεις γέρος. Να σε καλά, ρε μάνα. Τι είπαμε? Μόλις πάρω το πρώτο μισθό που θα σε πάω, στα μπουζούκια. Τι λες, παιδάκι μου? Ο πρώτος μισθός καθηγητής στα μπουζούκια? Σιγά, ρε μάνα. Ή μήπως νομίζω ότι έχω όρεξη να δω καμιά από δάφτες που βάζουν ένα τσίτι πάνω τους και βγάζουν τα εκατομμύρια? Πλάκα κάνω, κυρία Δεσποινά. Ούτως ή άλλως τα λεφτά δεν θα είναι πολλά. Αυτή είναι η συμφωνία. Μου πληρώνουν τα σεμινάρια και το διδακτορικό και ο μισθός θα είναι κουτσουρεμένο. Ναι, αλλά μόλις πάρεις το δοκτορά. Δοκτορά, μάνα, μη σε ακούσει κανένας. Αυτό, παιδί μου, μόλις το πάρεις και το κορνιζώσω, να δεις πώς θα βγατέψει και ο μισθός. Σαν τον κολλιό στο μήνα του. Αχ, κανέναν δεν αφήνει ο Θεός. Είδε σώμα, Θεός. Και μη σου ξεφύγει τίποτα. Είμαστε φοιτήτριες. Κόφτω, ρε άσπα. Ώστε γαλλική φιλολογία, ε. Πρωτοετής. Εσείς? Έλα, πού είσαι? Μόλις δέσαμε, μωρούλι μου, μόλις τώρα. Ναι, ναι, κοιμόμουνα. Πού είσαι εσύ? Τι λες το βράδυ για κάνα σφινάκι? Α, δεν ξέρω αν θα μας αφήσουνε. Αρχίζουμε αύριο μαθήματα, Ηλία μου. Χέστα που είμαι. Ένα σου λέω, Φίλιππε, έχω σπαστεί πάρα πολύ, ε. Άκουσα την Άσπα που άκουσε τη Βίκη και έχω έρθει σε ένα μέρος φρίκι. Πού δηλαδή? Έλα, ρε μωράκι, δεν είναι τόσο φρίκι εκεί πέρα, έχω πάει κι εγώ. Τι έχει μύγες. Μύγες. Και το τσιμπάνι μύγες στο μωράκι μου, ε. Φίλιππε, κόφ την πλάκα τώρα, έτσι. Όχι, όχι, θα έρθει Φρόσο να μας πάρει. Εδώ δίπλα μου είναι, την πέφτει σε δυο λιγούρια. Άσε άλλη φρίκη κι αυτή με την Άσπα. Το τι κουβάλισε δεν λέγεται. Του κάνει τη βέση στα δυο λιγούρια, σε δύο. Κανείς και για σένα. Μην έρθω εκεί πέρα τώρα. Φίλιππε, έλα εδώ. Ναι, ρε μπαμπά, έρχομαι. Κλείνω, κλείνω, κλείνω. Αυτό τώρα εσένα πώς σου ξέφυγε. Χτύπα αυτό να σου πω μπράβο. Απαπα, αυτός είναι άντρας. Εμείς που ασχολούμαστε με τα μούστακα. Σιγά ρε φίλε με την παντόφλα. Το διάολο. Άντε ρε καράβλαχε με την παντόφλα. Άντε στη σαλαμίνα ρε. Γύφτο. Αυτός σε πείραξε τώρα εσένα η παντόφλα. Τι άλλο. Η άμμος που έφαγες δεν σε πείραξε. Έτσι και προηγουμένως πήγες να την κάνεις τη βλακία σου. Δεν μπορώ, Ηλία μου, αύριο ξεκινάω μαθήματα. Έλα τώρα, μπερδεύτηκα. Μία είναι η πραγματικότητα όμως και εσύ δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Από αύριο τέρμα όλα. Έλεγα μόνο. Λες και δεν υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να περνάμε την ώρα μας από το σχολείο. Κάτσε να περάσω εγώ στο πανεπιστήμιο για να μην γκρινιάζει ο πατέρας μου. Και αν πατήσω το πόδι μου εγώ, εμένα μου γράφεις. Ναι, ρε εσύ, άσπα μου, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας και να καθόμαστε να ασχολούμαστε με τη μέθοδο του Φιζό και τη θεωρία του Λαπλάζ. Όλα αυτά που λες τα έχουμε κάνει γιατί εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Γελίε. Μανά, μανά. Νομίζω ότι άνοιξε τύχη μου για τα καλά. Και τι βρήκα? Δοξασμένο το όνομά του. Χρυσάφι να πιάνει το χεράκι σου, αγόρι μου. Χρυσάφι. Πού το βρήκες? Τώρα που ερχόμουν, κάτι μου γυάλιζε εκεί και... Καλέ, τι ωραίο. Και διακριτικό, μια σταλίτσα είναι. Πού σου, παιδάκι μου, πάντα τυχερός να είσαι. Δεν μου λες, μήπως είναι καλύτερα να πάω να ρωτήσω πώς το έχει χάσει κάποιος κάπου και κάτω το βρήκα. Σώπα, παιδάκι μου, έτσι και ρωτήσεις όλοι για δικό τους θα το πούνε. Από πέρσι ήτανε χαμένο αγόρι μου και το κράταγε άμμος να το δώσει σε σένα, παλικάρι μου. Κράτα το εκεί, να το κάνεις πουθενά δώρο. Α, ναι, θα το κάνω στη Μάγδα. Έχουμε κι εμείς λαιμό. Πόσα χρόνια με θυμάμαι.
Εκτός από τις βέρες του γάμου με το συγχωρεμένο τον πατέρα σου. Έλα ρε κυρία Δέσποινα, βρήκες τώρα την ώρα να κλαφτείς. Γυναίκα είμαι κι εγώ, θάνο μου. Μια ξερή βέρα φόρεσα όλη και όλη στη ζωή μου. Όχι ότι με νοιάζουν τα μαλάματα. Ναι, αλλά όταν άκουσες για τη Μάγδα. Ρε μανά, τίποτα δεν της έχω πάρει. Ήταν ένα λουλούδι που λέει ο λόγος. Με τι να της το έπαιρνες, γιέ μου. Είχες λεφτά και τα τσικουνευόσυνα. Τώρα θα πρωτοπιάσεις λεφτά στα χέρια σου. Την έχεις πάρει στραβά, το λέω. Είναι καλός χαρακτήρας. Δύο χρόνια τώρα με μισό στόμα την καλημέρα και μισό την καληνύχτα της λες. Είναι και μεγαλύτερη σου, μην το ξεχνάμε αυτό. Πήρε τεφαρίκι από τα λίγα, θέλει και δώρο από πάνω. Δεν την κόβουμε καλύτερα τη συζήτηση, λέω εγώ. Ήρθαμε εδώ πέρα για να ξεσκάσουμε, μην γυρίσουμε πίσω τσακωμένοι. Βέβαια, όταν μιλάει η μάνα για το καλό του παιδιού της, το λάδι στο καντήλι πάει κάτω από το νερό. Άντε ρε, άσπα τέλειωνε με την ηλιοθεραπεία. Σε λίγο κάτι πρόσωπο να μας πάρει και θα χαλάσει τον κόσμο τα κορναρίσματα. Α, όχι. Όχι ρε γαμώτο. Έχασα αυτό που φορούσα στο λαιμό μου. Αχ, όχι, θα αρχίσει να φωνάζει. Πού ρε Μαρίζα. Πού. Τι έγινε καλέ. Παιδιά, έχασα αυτό που φορούσα στο λαιμό μου. Κάντε κάτι να το βρούμε, ήταν της μητέρας μου. Καλά, κι αν σου έχει πέσει στη θάλασσα. Μη της λες μωρέ τέτοια, θα την αποξηράνει. Ψάξε. Αποκλείεται, το φορούσα πριν λίγο που μιλούσα με τον Φίλιππο. Θύμησε μωρέ Μαρίζα πώς ήταν. Θυμήσου ρε Μαριζάκι, πότε το είδες τελευταία φορά. Καλά, ξέρεις τι βάζεις μπορεί να την πει τώρα αυτό στην άμμο. Τι λες μωρέ, δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ αν δεν το βρούμε. Στην ανάγκη θα την κοσκινήσουμε. Άσπανά του, αυτό το έχει. Ο παντόφλας. Φέρτε εδώ εσύ αυτό, είναι δικό μου. Παρακαλώ. Παρακαλώ, άσε τα παρακαλώ και δώσε το κρεμαστό μου, τώρα, αλήτη. Τι έγινε, θάνο μου. Μισό μαμά. Πρόσεξε πώς μιλάς, κοριτσάκι μου, μην έχω μάλα, έτσι. Συγγνώμη, κύριε, αυτό που κρατάτε είναι τη φίλη μου. Τι λένε αυτέ, θάνο μου. Ωραία, να το ζητήσει με πιο ευγενικό τρόπο, αλλιώς. Αλλιώς, τι ρε, κλέφτη. Τι. Κλέφτης εγώ. Πώς μιλάς έτσι, βρε γλωσσάδικο, το ξέρεις ότι είναι καθηγητής. Ναι, σιγά. Φέρτο τώρα για να καλέσω την αστυνομία, το κατάλαβες. Δώστε στο θάνο μου, μην έχουμε τίποτα μπελάδες. Ωραία γλώσσα έχετε, Δεσπίνη, σαν τη χαίρεσαι. Να άσε μας και εσύ, κυρία μου. Ωραία, ακούστε, σου λέω, φέρτο μου. Θα μου ζητήσει πρώτα συγγνώμη, κατάλαβες. Και πού ξέρω εγώ τι είναι δικό σου. Πού το ξέρω. Δώστε στο βρε θάνο μου, μας κοιτάει ο κόσμος. Είναι δώρο από τη μητέρα της. Σταμάτα κι εσύ. Τι λες, ρε κακομπύρη, τι λες. Να σου πω αν θες να πας να βγάλεις λεφτά, πες το να τελειώνουμε. Θες λεφτά, ρε. Πάρε τον πατέρα μου. Ναι. Πάρε τον πατέρα της, να του πω εγώ τι ανατροφή της έχει δώσει. Άκου κλέφτης. Να σου πω ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ. Ξέρετε ποιος είναι ο μπαμπάς της. Ποιος είναι καλέ. Ναι, άκου να σου πω εγώ κοριτσάκι του μπαμπά. Πάρ' το πραγματάκι σου και έχεις το διάλο. Μα, κοίτα ποιος μιλάει. Το αγοράκι της μαμάς. Μαμούχαλο. Σαν πολλά δεν είπες. Σοβαρά, όσο γουστάρω ρε, θα πω τραβάς καλά ζόρι. Άντε στη μαμά. Μια σταλιά είναι, μωρ, θα το λιώσεις. Ναι, είστε το γλυσιάδικο, μια σταλιά είναι, θα το λιώσεις. Φοβηθήκαμε τώρα. Βρέμε τα μούτρα σας, αγγελάτες, κατούλες, κακομαθημένα, ακόμα δεν βγήκατε από το αυγό. Το ξύλο που σου χρειάζεται, δεν θα σου το δώσω εγώ, θα βρεθεί άνθρωπος που θα σου το δώσει. Ηλίθιο. Ναι, κοίτα μας κιόλας. Και άλλη φορά, στη Σαλαμίνα για μπάνιο. Όχι εδώ, παλιό, ξεβράκωτη. Στο διάολο! Με σύγχυσε ο βλάκας! Και εσείς κοιτάγατε ότι δεν έπιανε από το λαιμό, ε! Θέλετε να βγούμε κιόλας! Κότες! Πάμε, Μαριζάκι μου! Έπρεπε να της έρθει ένα βρωμόξυλο να με θυμάται όλη της τη ζωή! Μη λες τέτοια πράγματα, παλικάρι μου! Θα λένε στα χέρια σου για αυτό το τζουλί! Να μας τραβάνε μετά στις αστυνομίες! Να την πληρώνουμε κι από πάνω! Μα δεν βλέπεις πως είμαι εγώ τώρα! Έτσι μου έχει να γυρίσω πίσω να την κάνω ένα με την άμμο! Παναγία μου λόγια! Άντε πες μέσα γρήγορα να φύγουμε! Πάμε! Δεν την ξαναπετύχω! Ποια η ώρα που τα ακούει, παιδάκι μου! Όσο βρεθεί βελόνα στάχυρο, άλλο τόσο να βρεθεί και αυτή μπροστά σου. Πάμε. Πάρτε τα πόδια σας, ψήθηκα! Να σου πω κάτι, μην της πεις τίποτα για αυτό που έγινε στην παραλία, γιατί θα πάρει το μέρος του και θα εκνευριστώ εντελώς. Άσε να το πούμε όταν θα είναι μπροστά η Λάρα. Καλά. Τι πάθατε τσούπρες και κοντεύετε να πατήσετε τα μούτρα σας? Τίποτα, φράσο. Ο ήλιος. Βρήκατε άνθρωπο να κοροϊδέψετε. Άντε να έρθει αυριανή μέρα να μαντρωθείτε στο σχολείο, γιατί πολύ ρεμπελιάσατε. Φρόσο. Μπορείς να μην μιλήσει καθόλου μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι. Έχω πονοκέφαλο. Μπα. Και θα το πάμε μουγκές μια ώρα δρόμο. Δεν το ήξερα. Και ο πονοκέφαλος. Μάτι θα είναι. Κάτσε να στο περάσω λίγο πριν σε ρίξει τελείως κάτω. Αχ, να ναι, Φρόσο μου. Τι κάνεις τώρα, ρε εσύ, Φρόσο, με τα λάδια και τα φλιτζάνια. Να μας τι κάνεις, θα γίνουμε ρεζίλοι. Άστι.
Παπαπαπαπα. Νουφιγμένη είσαι, σκασμένη. Δεν μου λες. Το φυλαχτό με το μάτι που σου φέρα από το μοναστήρι, γιατί δεν το φοράς? Και τι να κάνω, ρε Φρόσο, αφού δεν συνδυάζεται με τίποτα. Πα, τι μου λες. Να του στείλουμε τα πατρών στα μοναστήρια να φτιάχνουν τα φυλαχτά σύμφωνα με τα ρούχα που φοράς. Και τι ρούχα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ ξανά στο ίδιο καρέ με τη Θέκλα δεν κάθομαι. Δεν μπορώ να σταυρώσω φίλο, Βερόπη μου. Είμαι κάθετη. Από τότε που τραβήχτηκε, έχει αλλάξει τελείως το γούρι της. Φύγαν οι ραγάδες και έρχονται οι ριγάδες, λες και έκλεισε συμβόλαιο. Άσε πια τους άσους. Αργά, αργά να το κλείσετε. Όσο πιο αργά γίνεται. Να σε κλείνω τώρα γιατί έρχεται το παιδί. Και στο ξαναλέω, μη δω τη Θέκλα. Σύμφωνη. Τη χειρότερη μέρα της ζωής μου έζησα, Λάρα μου. Τη χειρότερη. Τη χειρότερη. Με λεπτομέρειες. Ναι. Α, γεια σου και σένα. Ναι, πριν λίγο γυρίσαμε. Μια στιγμή να στον δώσω. Έλα μου, πώς πάει? Καλά πήγαινε μέχρι τώρα, αλλά με τις ξυνήλες της κυραδέσποινας. Έλα ρε μωρό μου, χαλάστηκες κι εσύ. 2 χρόνια τώρα δεν την έχεις συνηθίσει. Έλα ρε Θάνο που κάνεις και πλακίτσα. Είναι κάποιες φορές που αδιαφορώ και κάποιες που δεν το αντέχω. Με ενοχλεί. Ρε Μαγδάκη. Τέλος. Καλό το μπανάκι. Καλό. Τέλος πάντων, καλό αλλά με περιπέτειες. Περιπέτειες. Να ανησυχήσω τώρα, κύριε καθηγητά. Όχι μωρό μου, δεν χρειάζεται να ανησυχήσεις. Λίγο ακόμα και θα έρχονται στο αυτόφορο να με βγάλεις με εγγύηση. Για λέγε. Ακούγεται ενδιαφέρον. Τι να σου πω. Κάτι κακομαθημένα. 18χρονα. Μα σε ποια πλάς πήγες μπλουμπλου μου και έπεσε σε τέτοιο κοινωνικό απόβρασμα? Δεν είμαι καλά. Ο λαιμός είναι γεμάτος κοκκινίλες. Καλά είμαι, Λάρα μου. Δεν πρόκειται να ξαναπώ εκεί τελευταία φορά. Είδες για να απομακρύνεσαι από τον αστέρα. Μα πού πήγες, σε ποια πλάς? Στο Κολονό. Ναι, κάναμε τώρα να ξεράσω τα σταφύλια που έφαγα προχτές. Ξέρεις να έχει θάλασσα ο Κολονός? Με αυτά που ακούω, τι θες να υποθέσω κι εσύ? Δεν μπορεί, θα έχει. Όλη αυτή η πλέπα που τονίζεται στη Λίγουσα, Κολονός, Κεραμικός, Βοτανικός, Φιλί, Ηλιών, δεν έχουνε θάλασσα. Ηλιών, αχ κακομοίρα, σου έχουνε κάψει το μυαλό οι βαλέδες και οι ντάμες. Και η Κηφισιά, πού τονίζεται? Να τον έβλεπες, Λάρα μου, ένας ψηλός ντερέκι με μια άσχημη φάτσα και μια γριά δίπλα του μάγισσα. Η Κηφισιά ανάγωγη τονίζεται στη Λίγουσα, χάρη νεφωνίας. Άντε πήγαινε τώρα στην κουζίνα σου, μην ακουστούν οι φωνές μου μέχρι το κεφαλάρι. Πάλι καλά που συγκρατήθηκες, αγαπίτσα μου, γιατί δεν είναι να μπλέκεις με τέτοια σκατόπεδα. Αλλά τώρα ξέχνα το. Τι ξέχνα το, ρε μωρό μου, για να με φέρεις σε αυτήν την κατάσταση. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Το σκυλομετάνιος όπου δεν της έριξα 2 στη μάπα, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, σ' αφήνω τώρα και θα μιλήσουμε αργότερα. Φιλάκια, μωρό μου. Φιλάκια. Καλά όλα τα άλλα, βρε γέ μου. Αλλά αυτό το μωρό παραπάει, δεν παραπάει. Ναι, μάνα. Με βλέπεις πως είμαι και εκεί να με τσικλήσεις, έτσι. Ναι, τώρα. Αμα τι λες εσύ, μωρό, κοντζά μου. Αυτή δηλαδή πώς πρέπει να σε λέει. Άσας, μη μου πεις. Τρώμε τώρα. Πού ήσουν να κιάσχει, βρε αγόρι μου, να του αστράψεις μία? Κομμάτια μου τη φέρανε κίτρινη σαν το φλουρί. Δεν ήμουν και κοντά στο σκάφος, ήμουν με τον πατέρα μου στην Ίω. Πολύ ωραία Ίω, κυρία Λάρα. Πολύ ωραία. Τι έγινε, για πες. Τα είπα στο τηλέφωνο, να τα ξαναπώ. Να ξέρουμε ποιον θα σφάξουμε. Καλά, έτσι ήμουν εκεί, το τι θα γινότανε. Το κελίο τώρα πάντα βάλει με ένα. Πρόσεχε και τι θα πεις τώρα, ε! Καλά κι εσύ, μπλουμπλου μου, κουλάτα είχες. Να γυρίσεις, να το αστράψεις 2 χαστούκια, να μην το ξεχάσει ποτέ του. Τι λες, τρελάρα, τρελάθηκες. Ξέρεις πόσο ήταν το κάθε του χέρι. Ναι. Είδες την ταυραντοπαλή καραβγάζει ο Κολονός. Για τον Κολονό μιλάμε πάντα, που βρέχεται και από θάλασσα, έτσι. Κόψε τις ηρωνίες εσύ, γιατί θα σε στείλω να τον κατοικήσεις. Το καλύτερό μου. Μόλις πάρω τη συνταξούλα μου, εκεί θα πάω να μείνω. Στον Κολονό. Πλάι στο κύμα. Έλα, έλα να φας εσύ. Δεν πεινάω. Είμαι πάρα πολύ.
Πολύ κακομαθημένη είσαι. Αλλά δεν φταίσαι εσύ. Όλοι μας φταίμε εδώ μέσα για το χάλι σου. Εδώ που τα λέμε, σου χρειαζόταν να φας καμιά στα μούτρα. Μα τον ύψιστο, τα χέρια θα του φιλούσε έτσι και... Τα χέρια του εχθρού μου, Φρόσο μου, θα επέτρεπες ποτέ εσύ να με χτυπήσει με έναν άνθρωπο? Αυτή θα πλήρωνε και από πάνω, και για σένα και για μένα. Για το παιδί δεν μου πάει καρδιά, αλλά για σένα, μα το Θεό, όλες τις οικονομίες μου δίνω. Δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω που άκουσα το συγχωρεμένο τον άντρα μου και σε έβαλα στο σπίτι μου. Ας την πάρουμε, Λάρα μου, να κάνουμε ένα ψυχικό. Φτωχό κορίτσι είναι. Αχ, ο Θεός να μυρώνει την ψυχούλα του. Τολμάς και τον πιάνεις στο στόμα σου αυτόν τον άγιο άνθρωπο, μαγαρισμένη από την κορφή ως τα νύχια. Μπορείτε να σταματήσετε τώρα. Μαγαρισμένη εγώ? Αυτή τη στιγμή παίρνω τον Ανέστη να σου βγάλει την αποζημίωση. Θα σου δείξω εγώ. Τα τιμολόγια στους Μπερβάτη φωτιά τα στείλαμε. Ωχ, η Λάρα. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, μάνα, θα πω να της βγάλω την αποζημίωση. Ναι, ναι, ηρέμησε, αυτή τη φορά θα γίνει. Ναι, όχι σαν την άλλη φορά, το είπαμε. Έλα, 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 τι άλλο έχουμε? Αύριο, Ανέστη, έχω κλείσει ραντεβού το απόγευμα στο Καλονάκι. Για κάνα δυο κομμάτια, ξέρεις. Αύριο το πρωί συνοδεύω την Μπλουμπλού στο κολέγιο. Γυμνή θα πάω. Ωραία, ωραία. Πες μου που θα είσαι να σου στείλω τη Μάγδα. Α, για να σου πω, γιέ μου. Σαν πολύ δεν την έχεις ανακατέψει τα πόδια μας στην αρχιλογίστριά σου. Μητέρα, τα έχουμε πει αυτά. Η Μάγδα. Θα τη ορμήσω έτσι και τη δω μπροστά μου, στο υπογράφω. Με μόλοπες θα σε στείλω πίσω. Γιατί μου το κάνετε αυτό? Μην αρχίσεις και σε παρακαλώ. Φρόντισε κάτι σεξι να είσαι εκεί και χειρίστο με τον τρόπο που ξέρεις. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα θα το χωνέψει. Δεν είναι μόνο ο Γολγοθάς Λάρα που με περιμένει, κυρία Πασπάτη. Είχα κανονίσει και μια δικιά μου δουλειά για την ίδια ώρα. Συνδυασέτε τις δουλειές σου, παρακαλώ. Έκλεισες με τα έξοδα αυτού του μηνός? Δεν θέλετε να ξέρετε. Η Μαρίζα έχασε δύο κάρτες και ξέχασε να τις δηλώσει. Ολόκληρα νοικοκυριά φτιάξαν αυτοί που τις βρήκαν. Πάλι τα ίδια. Τι αφήρημάδα είναι και αυτή. Και η Λάρα? Ακόμα χειρότερα. Της πήγε και γκίνια όλος ο μήνος στο χαρτί. Κάτι πρέπει να κάνετε, κύριε Πασπάτη. Τα ποσά είναι αφύσικα. Κινδυνεύουμε? Προς Θεού, δεν κινδυνεύουμε, αλλά να. Στρίμωχτες και τις δυο, Μάγδα μου. Μόνο εσύ μπορείς να τα βάλεις μαζί τους. Κανείς άλλος. Γιατί δεν πατάτε κι εσείς λίγο πόδι, κύριε Πασπάτη? Καλά, άστα αυτό τώρα. Εγώ το έχω χάσει το παιχνίδι μαζί τους. Τελειώσαμε αυτά. Πω πω ζημιά. Μωράκι μου, έχω προπόνηση μετά. Πώς θα πάω? Θα έρθω κι εγώ. Ναι, για κάνε κανένα αστείο. Μπα! Να σου πω κάτι, θα είναι όλη η ομάδα σήμερα και το μεικτό. Εδώ εσύ. Γιατί ρε, Φίλιππε, τιμωρημένη είμαι. Αλήθεια, ο Πετράκης τι κάνει? Σαβουροπιάνεται. Να σου πω, μην μου θυμίσει τώρα το γέλιο, άντε, τα παίρνω. Ναι, αλλά το τσίπησε το χάλκινο στο ρέθυμνο. Έλα, ρε, Φίλιππε, γιατί να μην έρθω κι εγώ μαζί? Μωράκι μου, με τρελαίνεις τώρα και πάω και του χώσω το κεφάλι με στην αντλία της πισίνας. Το γέλιο στην πέφτει μπροστά μου. Άσε με τώρα, σπάστηκα. Έλα. Πόσο? Πολύ. Πόσο πολύ? Έλα ρε Φίλιππα, αφού ξέρεις ότι χαλιέμαι με αυτά τα πιτσουνίστικα. Τα πια? Τα πιτσουνίστικα. Πώς είναι το λεβουδάκι σου, χρυσό μου? Βήκα και το κινήλες. Καλύτερα είμαι. Λοιπόν, εγώ πάω για προπόνηση. Εσένα σου χρωστάω μια επίσκεψη στο κολυμπητήριο. Είμαι και γουρλού, ξέρεις. Πάμε για χρυσό φέτος. Έτσι λέμε. Έτσι λέμε, αλλά εσύ να προσέχεις. Γιατί από σένα εξαρτάται η απόδοση. Έννοια σου, αγόρι μου, και εμείς θα σε ανεβάσουμε στο βάθρο. Ετοιμάσου εσύ να με συνοδεύσει το Μισελ. Αχ, μη μου το κάνεις αυτό τώρα, Λάρα, δεν μπορώ. Και θα με αφήσεις μόνη μου με αυτό το τέρας, το γεννίτσαρο του πατέρα σου? Κουβέντα δεν ακούω, σήκω. Μαριζάκι, χρυσό μου, τι λες? Πάσα, σοβαρεύει πολύ. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Χρειάζεται και λίγη σοβαρότητα στη ζωή μας και η αυριανή περίσταση το απαιτεί. Μα είναι ότι πρέπει, κυρία Λάρα, για επίσκεψη σχολείο. Ναι, αλλά δεν πάω για να διδάξω. Για να τους τρομάξω πάω. Φέγε, Μαριζάκι μου. Όχι, μωρέ, Λάρα, είναι πολύ συντηρητικό, δεν σου πάει. Τ' άκουσες? Φέρε κάτι να ενισχύσουμε την προσωπικότητά μου, παιδί μου. Να ενισχύσουμε την άγρια φύση μου. Ήδη είναι, ξημερώνεις με συντηρητικούρες.
Σιγά, παιδί μου, σιγά, θα πάθεις τίποτα. Έλα, γυμνεύω. Δίπλα. Δίπλα, να δεις τι έχει γίνει. Όχι, δηλαδή ότι. Λέω, δίπλα, έλα να δεις τι έχει να γίνει. Αλλά καλύτερα μην έρθεις, γιατί έτσι κι αλλιώς θα ακουστούμε μέχρι εδώ. Αυτό πώς σου φαίνεται, πολύ σοβαρό. Αριστούργη μου, μωρό μου. Κούκλος. Καλά, εδώ που τα λέμε δεν έχω δει και έναν ρούχο που να μην σε θέλει. Ή μάλλον έχω δει. Το πουκάμισο με τις ρίγες. Όχι, τις παντόφλες για την παραλία που σου πήρε η μάνα σου. Άλλη από εδώ με τις παντόφλες. Δεν κατάλαβα. Υπάρχει κι άλλη που τσίμισε με τις παντόφλες. Τα κακομαθημένα που τσακώθηκαν στη θάλασσα. Oh. Τι έχετε πάθει, μωρό λες. Το χατήρι της κυραδέσποινας έκανα. Μου τις πήρε και πάνω να τις βάλω σιγά. Τι έχουν. Κακοβουστιά. Δεν φτάνει. Λοιπόν, αυτό βάλτε στην άκρη, θα το πάρουμε. Δοκίμασε και κανένα άλλο και έρχομαι, έτσι. Αυτό μάλιστα. Μαριζάκι μου, και για μόστρα και για εκφοβισμό. Λάρα, τον εκφοβισμό πώς τον εννοείς? Ολόκληρη λεοπάρβαλη, χρυσό μου. Τζάμπα θα την κουβαλήσω στο γραφείο του Λυκειάρχη σου. Θα τη δανείσω και το στόμα μου και καταλαβαίνει. Λεοπάρβαλη με το δικό σου στόμα, ο συνδυασμός που σκοτώνει, ε. Να σου πω, Λάρα, βάλε τα δυνατά σου, γιατί αυτή η χρονιά προμηνύεται πολύ δύσκολη. Πώς να μάθω πια κι εγώ. Αχ, τι βάσα, ένα 18 χρονό, παιδιά. Λοιπόν, μέσα κι λεοπάρβαλη, κάτι ακόμα σε πιο άγριο έχουμε. Να σου πω, πού γυρίζει στη συνέχεια. Εδώ δίπλα είναι κάτι γνωστή μου και κάνω κάτι ψώνια. Θα πεταχτώ για λίγο πάλι. Να σου πω, να έρθω κι εγώ μαζί να χαζέψω λίγο. Δεν μπορώ, εδώ ταύτισα. Κυρία Λάρα, είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω ότι έχετε περιορισμένο όριο επιλογών. Στη θέση σου, χρυσό μου, θα φερόμουν πιο έξυπνα. Διατηρώ ακόμα το 30% της εταιρείας, μην το ξεχνάς. Το να είσαι στρατιώτης του Ενέστη, μόνο σε κακό μπορεί να σου βγει. Και αυτό! Μιλήσαμε με την Ανέτα. Πάμε μέχρι τη Λάρα. Έχω να σου πω κι εγώ πολλά. Ο Φίλιππος είναι προπόνηση. Πάμε. Πες, πιάνε. Λοιπόν, αλλά να τελειώνουμε με σένα, γιατί από εκεί με περιμένει μεγάλη δοκιμασία. Περίμενε. Λοιπόν, από τα δύο φεράμε και το τσουντάζι με τις κερατέσπινας, βγαίνουν 500 μέτρα στο νιό. Κάτσε να κάνουμε μειώσιμο γιατί θα πάθουμε μεγάλη πλάκα στο νιό. Αφού αποφάσισες να γίνεις καθηγητής, άσε σε μένα τη σχολική σου καρδαρόμπα. Μην το ξαναπείς αυτό, γιατί δίνω ένα σάλτο και βρίσκομαι στην Αιώλου. Μια χαρά ρούχα έχει και εκεί. Δεν κατάλαβα. Ο άντρας ο δικός μου θα ντυθεί στην Αιώλου. Χριστέ μου, ζω τη Λάρα άρχισα να μιλάω. Και για το καθηγητής, να μην το ξανασυζητήσουμε. Όχι, ρε μωρό μου. Χαραμίζεσαι έτσι. Αυτό ονειρευόσουν να γίνεις. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι ήθελες. Τέλειο. Και λες να παραιτήθηκα από αυτό που ήθελα, ε? Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Τι φανταζεστώ να κάνω μια ζωή του καθηγητή, 4-5 χρονάκια και μετά. Ναι, αλλά αυτά τα 4-5 χρονάκια θα μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί αλλιώς. Δεν έπρεπε να πας στο κολέγιο. Βέβαια, είδαν το βιογραφικό σου και σε γραφώσαν αμέσως. Όχι, θα σε αφήνανε. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε από εδώ. Τελειώσαμε, παιδί μου. Κάτσε να πάμε πρώτα στο ταμείο και μετά βλέπουμε. Στο ταμείο θα πάω μόνη μου, Θάνα. Λοιπόν, πήγαινε και μην με καθυστερείς άλλο, γιατί πρέπει να πάω δίπλα να προλάβω το χειρότερα. Πήγαινε έξω και έρχομαι. Δώρο. Δώρο το λες εσύ αυτό. Για λέγε. Λέγε πώς έδωσες. Ρε Θάνο μου. Λέγε. Αν το μετατρέψουμε σε δάνειο θα σε βοηθούσε να αισθανθείς καλύτερα. Σε παρακαλώ. Σύμφωνοι. Δάνειο. Λέγε πώς έδωσες. Σε 35 άτοκες δόσεις είναι καλά. Τι! 35 άτοκες. Για να λες σε 35 άτοκες γύρευε το νούμερο χτυπήσαμε, έτσι. Για άλλο λόγο τις έκανα 35. 35 ολόκληρους μήνες θα είμαστε αναγκασμένοι να βλεπόμαστε. Λοιπόν, πήγαινε τώρα στο σπίτι και θα τα πούμε το βράδυ. Και κάνε μια ευχή να τελειώσω όσο πιο ανώδυνα γίνεται με τις άλλες. Πας έτσι.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τις αγορές της κυρίας Πασπάτη ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ. Ούτε ευρώ παραπάνω. Με βάση αυτό λοιπόν. Δεν υπάρχει βάση, Χρυσό μου, όταν μιλάς για τη Λάρα. Κι αν υπάρχει, είναι ίδια με αυτή στο ακροτήριο Κανάβεραλ που εκτοξεύονται οι πύραυλοι. Φάε τώρα το καπνό μου λοιπόν και ξυλώσω. Θεή, λατρεία μου, ξέρεις που θα στείλει. Τα φιλιά μου του Μισελ. Μαριζάκι, Ρίκα, πάμε. Κάρτα σου αντέχει. Τώρα την έχω χάσει, ρε Λάρα. Οι δικές σου πάνε. Γι' αυτό το μήνα πάνε. Η παραγγελία έχει δοθεί. Ναι. Ναι, το έχω τακτοποιήσει. Την Τετάρτη το αργότερο τα φορτικά θα είναι εκεί. Ναι. Όχι, όπως είπαμε. Χριστό. Χριστό, άκουμε που σου λέω. Την Τετάρτη. Όχι, δεν θα σε εκθέσω. Για να δω. Πόσο θα φας από τα φιλετάκια που με έβαλες να φτιάξω την τελευταία στιγμή. Φύγαινε, πες στο Ανέστη να τελειώνουμε τα τηλέφωνα και να έρθει να κάτσει και ας τα λόγια. Για δουλειές μιλάει ο άνθρωπος. Δεν πιάνει το τηλέφωνο σαν και λόγου σου με τις ώρες για παρλαπίπες και ανοησίες. Εγώ, Λάρα, λέω πριν κοιμηθώ να δω μερικά επεισόδια από το Sex and the City. Εσύ? Α, κι εγώ, Χρυσό μου, θέλω να κάνω επανάληψη του δεύτερου κύκλου. Λέει κάτι πολύ νόστιμα η Σαμάνθα και θέλω να τα φρεσκάρω. Εγώ πάλι έχω κολλήσει με τον πέμπτο κύκλο, ειδικά το τρίτο και τέταρτο επεισόδιο. Να μη σου πω ότι εδώ και λίγο από πλαστική ομορφιά. Αργό βλέπεις μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Για πάρτε τα μούτρα σας, αξιμητήστε από εδώ μέσα. Και θα δείτε τι έχετε να πάθετε και οι δυο σας. Τι νομίζετε, ότι τρώω κουτόχορτο? Τι λέει η Μαρίζα, πώς ξέρει γιατί μιλάμε? Γιατί κοιτάς εμένα? Κοιτάτε που άλλες φορές δεν μιλάω. Όσο δεν είχε σχολείο το παιδί, σκοτίστηκα για που την κοπανάτε κάθε βράδυ. Αύριο είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο της. Έλα, Πασά μου, κάτσε να σε σερβίρω. Έχω να σου σερβίρω κι άλλα. Έτσι και μερικές εδώ μέσα δεν βάλουν μυαλό. Hey. Έχουμε πει ανακοχή όταν καθόμαστε στο τραπέζι. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ καλά αυτό που θα σου ευχηθώ. Ξέρω εγώ. Στην αγάπη μας που τη βάζω πάνω απ' όλα. Έλα, αγάπη μου. Για καριέρα πενταετίας πάμε. Μην μπερδεύεις το μυαλό σου. Καριέρα, τέλος πάντων. Φαίνομαι εγώ δεν θα το αφήσω έτσι. 5 χρόνια δεν είναι λίγα. Ναι. Τα έχουμε συζητήσει αυτά, μην τα ξαναλέμε. Τη συμφωνία με το ΔΣ την ξέρεις. Μου πληρώνουν το διδακτορικό και εγώ τους ξεχρεώνω με δουλειά. Και πληρώνομαι κιόλας. Και αν υπάρξει ενδιαφέρον από κάπου αλλού που να σε συμφέρει καλύτερα, γιατί δηλαδή? Περίμενα τόσο καιρό για να αποτελέσω στο σχολείο. Κανένας δεν έδειξε ενδιαφέρον. Μωρό μου, η έρευνα είναι το αντικείμενό σου. Εγώ γι' αυτό σκάω. Δεν είσαι τώρα εσύ για να γράφεις τύπους και ενώσεις στον πίνακα, πώς να το κάνουμε? Και να έχεις και τα στουρνάρια από κάτω να σε κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Πάντως από τη στιγμή που είπα το ναι, πλάκα θα έχει. Δεν έχει καθόλου πλάκα και σοβαρολογώ. Θα μιλήσω στα θετικό μου. Γνωρίζετε με καναδιά της Πετρελαϊκής, το ξέρω πολύ καλά δηλαδή. Εκεί τι θα του πεις? Θα του πω ότι έχω έναν ξάδερφο χημικό, ο οποίος... Συγγνώμη. Ξάδερφος. Δεν κατάλαβα, γιατί όχι φίλος? Θα παρεξηγηθεί ο κύριος. Καλά τώρα, δεν είναι ανάγκη να του δώσω αναφορά τι έχω και τι δεν έχω. Τέλος πάντων, θα βρω εγώ τι θα του πω. Λοιπόν, άντε, στην υγειά μας. Καλή διετία, κύριε καθηγητά. Πενταετία, λέμε. Θα δούμε. Μαρίζα μου, είσαι έτοιμη για αύριο? Γιατί, τι είναι αύριο? Μανά! Πανέτοιμη, μπαμπάκα μου, φέτος πάω για έπαινο. Μπράβο. Από τη φετινή σου απόδοση, χαρά μου, θα εξαρτηθεί το μέλλον σου. Μη νοιάζεσαι. Αύριο πρωί-πρωί έχω ραντεβού με τον Ξενοφόντα, τον διευθυντή της. Σίγουρα με 19 θα τον βγάλει φέτος. Μάνα, δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει το παιδί μας η όποια συμφωνία κάτω από το τραπέζι με τον Ξενοφόντα. Όχι, μπαμπάκα μου, μην το λες, είναι πολύ δύσκολα φέτος τα πράγματα. Άσε να πέσει και λίγο σπρώξιμο από τη Λάρα. Κουράστηκα κι εγώ πια με τόσα μαθήματα. Λοιπόν, Λάρα, μα καταφέρεις να μου πάρεις απαλλακτικό από βιολογία και χημεία? Θα το πάρεις, το εγγυώμαι. Τι εννοείς απαλλακτικό? Θα σου πει η Λάρα. Θα παρευρίσκεται στην αίθουσα, αλλά διακοσμητικά. Κλειστό μικρόφωνο. Τι την ήθελες και εσύ, πουλάκι μου, τη θετική κατεύθυνση? Χημίες και ιδίες. Έτσι μα τα παίρνουμε τα καλλιντικά. Με τη μέθοδο του αποκλεισμού φτάσαμε ως εδώ, ρε μάνα. Κάνεις ότι δεν το θυμάσαι. Λοιπόν, Λάρα μου, αύριο θα βάλεις τα δυνατά σου, έτσι. Βιολογία και χημεία, μην το ξεχάσεις. Και καλά, κόρη μου, το παίρνεις το απαλλακτικό. Στις εισαγωγικές αργότερα για το πανεπιστήμιο, τι θα κάνεις? Θα σου πει η Λάρα. Θα πληρώσω τους επιτηρητές και θα τις πουν τις απαντήσεις. Το ίδιο έκανε και η Φωστιέρη πέρσι στην εγγονή της. Δεν θα το κάνω εγώ.
Της πήγε βέβαια 3.000 ευρώ επιτηρητής, αλλά χαλάλι. Μάνα, δεν σου επιτρέπω. Φτάνει πια, ως εδώ. Όλα έχουν και ένα όριο. Α, ναι. Και αφού είπες για όριο, κανόνισε να γίνει απεριόριστο στις κάρτες μου. Γιατί έχω και ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Αυτό είναι το μόνο όριο που με ενδιαφέρει. Μανταλάκια τα κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. Κι εγώ με το ζόρι τα κρατάω ανοιχτά, μωράκι μου. Λοιπόν, με το καλό από αύριο και με την αξία σου, έτσι. Μητουλά. Ένα βήμα ακόμα και βάζω μπροστά το συναγερμό. Έλα, Φρουσάκι μου, για μια ωρίτσα μόνο στορκίζομαι. Θα πεταχτώ να πιω ένα χυμό στο κεφαλάρι και επιστρέφω. Για κόπια σαν σου βαστάει. Τι λες, ότι θα σε φοβηθώ? Έλα, μωρέ, Φρουσάκι μου, σε παρακαλώ. Στορκίζομαι για μια ώρα. Δεν με παίρνει και εμένα περισσότερο, αφού το πρωί έχω ξύπνημα νωρίς. Εδώ θα μείνω, μπάστακας, με το ρολόι. Αν σε μια ώρα δεν είσαι πίσω, θα κάνω μεγάλο σαματά, το λέω. Στο πόδι θα τη σηκώσω τη γειτονιά. Φρουσάκι μου. Γειτονιά. Πού βρίσκεσαι και μιλάς για γειτονιά? Στα Μανιάτικα. Μην πιάνεις τα Μανιάτικα στο στόμα σου, Παστόγρια. Χαρχάλο. Γιατί σε βάζω κάτω και σου αλλάζω τον αδόξαστο. Γέρασε καημένη μου, ανέγκυκτη και απείραχτη και ψάχνεις να βρεις τι σου φταίει. Μίλησε και αγγιγμένη. Και να μην ξεχνιόμαστε. 300 μου χρωστάς από χτες που σου τσάκισα τα κόκαλα. Το πρωί τα θέλω. Θα σε εξοφλήσω μια και καλή αύριο το πρωί. Να ξαναπαίξω μαζί σου, ζάρια, να με φτύσεις. Αϊ, τράβα να κοιμηθείς τώρα. Αύριο θα σε κανονίσω. Τα έδινα με την Κασβινάκια, τρελή μου να μεθύσω. Τα άδειαζα μέσα στο τσαντάκι μου. Τα άδειαζα στο τσαντάκι σου. Ναι, και δεν λες καλά που είναι αδιάβροχο μέσα έξω και δεν έσταζε να γίνει ρεζίλη. Κι αυτός με κέρνεγε, ήθελε να με μεθύσει. Πάλι εδώ εσείς. Αν ήταν στο χέρι μας, δεν θα μας έβλεπες, Πινελοπίτσα. Πώς πέρασες τις διακοπές σου, καλά? Πόσοι άνθρωποι χάνονται κάθε καλοκαίρι, εσείς τι γλιτώσατε πάλι? Από τι χάνονται, Κατέρια? Από πνιγμούς, από σφίγγες, από μπαλωτιές. Πέφτουν μπαλωτιές στη Μύκονο. Γίνονται τέτοιοι γάμοι? Μην τολμήσετε και καθίστε πάλι φέτος, πηγαδάκι. Έτσι και ακούστε τις φωνούλες σας πιτσι-πίτσι την ώρα του μαθήματος. Άι, παράτα μας, ρε Πινελόπη. Όχι, παράτα μας, Βασιλάκη. Θέλω να περάσω ιατρική εγώ. Κι εγώ. Κι εμείς. Και εμείς θέλουμε να περάσουμε καλά την τελευταία χρονιά. Πινελόπη, φέτος είναι μόνο τρεις. Η Πασπά, τι λείπει? Έδωσε ο Θεός και μας λυπήθηκε. Κορίτσια! Τούρνατε μια. Έλα, Αναστασία, εδώ είναι. Πινελόπη, Κλειό, τι γίνεται, πώς θα περάσετε καλά? Πολύ ωραία, εσείς. Ρε Μαριζάκη, δεν τις βλέπεις πώς περάσανε? Σε θερινή νάρκη ήταν, τώρα ξυπνήσανε. Καλημέρα, ξενοφών. Με κοψοχόλιασες, Λάρα μου. Και καλή μαθητική χρονιά. Τι γίνεται,
Από την πρώτη μέρα θα σε έχουμε φέτος στο κεφάλι μας. Ναι, φέτος είπα να μην σας αφήσω, Λάσκα. Πέρσι που άργησα να σας επισκεφτώ, μου τα κάνετε μαντάρα και είπα φέτος να προλάβω. Ο Ανέστης, καλά στην υγεία του. Σκάει από υγεία το αγόρι μου. Mm. Εσύ, τέλειωσες με τη θεραπεία του προστάτη. Ναι, υπό έλεγχο. Το καλοκαίρι σου πώς σου πήγε? Γκίνια, έλα, κάθισε να τα πούμε λίγο. Λάρα, σε προειδοποιώ. Δεν θα ανεχθώ καμιά υπόθεση στη δουλειά μου. Κι αν η εγγονή σου επαναλάβει και φέτο τον κακό εαυτό της, τότε θα... Τι θα, γεροξεμοραμένε, τι θα! Θέλεις να την αφήσω για πει την επτέρυγα που ετοιμάζεις? Θέλεις να πάω στον υπουργό κατευθείαν? Λάρα, λογικέψου επιτέλους. Πήγανε να με φάνε πέρσι οι καθηγητές με τους βαθμούς που τους ανάγκασαν να βάλουν στη Μαρίζα. Εφτάνει πια! Το φτάνει θα το πω εγώ, Ξενοφών, και όχι εσύ και οι κομπλεξικοί καθηγητές σου. Εμπρός. Καλημέρα σας, κύριε Λυκιάθα. Ο κύριος? Ο νέος μας χημικός. Ένας από την ομάδα των κομπλεξικών που προανέφερες. Συλλάς, Ξενοφών, οι παρόντες εξαιρούνται. Χαίρο πολύ, κύριε ολοκένουργια καθηγητά. Καταγοητευμένη. Γεια σας. Πού θα διδάξετε? Από εδώ, ο κύριος Λυκιάχης θα μου πει. Πες μου, εκεί θα είναι στους στεγιόφυτους, να τρέξω να το πω στη Μαρίζα μου, να την προετοιμάσω. Λάρα, μπορεί να πηγαίνεις, σε παρακαλώ, να κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας? Κάτι σε ρώτησα, Ξενοφών. Στην τάξη της εγγονής... Της Μαρίζας θα είναι. Α, προβλέπω ότι θα μοιάζει με εκκλησία η αίθουσα την ώρα του μαθήματός σας. Κάθε εβδομάδα θα τα λέμε. Αδιαλείπτος. Πολύ ευχαρίστω. Είμαι πολύ σχολαστική με την πρόοδο της Μαρίζας μου. Σας φέρνω μια λακτάρα. Με την καλή έννοια, μην τρομάζετε. Τι κάνετε, χρυσά μου? Καλά. Τι δηλαδή, είπες στο Λυκιάρκη για μαθήματα? Κρατήστε την ανάσα σας, αυτό μόνο σας λέω. Ο καινούριος σας χημικός θα μπει εξώφυλλο στο μέλλον. Λεύγω, πάω να το διαδώσω. Λάρα, μας επιτρέπεις? Μέχρι εκεί που μπορώ. Καθίστε. Θέλω να σας ξανατονίσω ότι εφέτος θα είμαι ιδιαίτερα αυστηρός, ειδικότερα με εσάς. Γιατί θέλω να σας παραδώσω όλους ανεξαιρέτως στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας. Τώρα, είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω το νέο σας χημικό. Πρόκειται για έναν εξαίρετο εκπαιδευτικό. Αναστασάτε, μιλάω. Μεταφράζω αυτά που λέτε, κύριε Λυκιάρχα, στο Ζαρίφι. Αναστασάτε! Υπάρχει ένα λεπτό ζήτημα που θέλω τη συνεργασία σας και την όριμη αντιμετώπιση όλων. Το επώνυμο του νέου καθηγητή. Είναι ποντίκης. Σιωπή! Σιωπή! Ανώριμη. Αν υποπέσει την αντίληψή μου ότι κάνετε και τον παραμικρό επινιγμό για αυτό το τόσο λεπτό θέμα, θα πέσουν αποβολές που θα βάλετε και στην τσέπη σας. Με ιδιαίτερη τιμή σας παρουσιάζω τον νέο σας καθηγητή, κύριο Θάνο Ποντίκη. Το όνομά σου? Μαρίζα. Πρασπάτη. Μαθήτριά σου αυτό το βρωμοκόριτσο? Και τι θα κάνεις τώρα, γέ μου? Έπρεπε να βλέπεις τα μούδα της όταν με είδες στην τάξη, τίποτα άλλο δεν σου πω. Πώς είναι τα κατσίκια που τα πάνε για σφαγή, ε? Το ίδιο